Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε το άλλο θέμα που μας απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα και οι ευθύνες που προκύπτουν. Πάμε στον εκπρόσωπο των νοσηλευτών ψυχικής υγείας, κύριε Ανδρέου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριάκου, εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τώρα, οι άνθρωποι που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα λαμβάνουν την στήριξη που πρέπει. Θεωρείτε ότι έχουμε τους μηχανισμούς να παρακολουθούμε αυτά τα άτομα εντός και εκτός ιδρυμάτων ή οπουδήποτε, για να μην μιλάμε μετά για τραγωδίες? Να σας πω. Θεωρώ ότι οι μηχανισμοί υπάρχουν, θα μπορούσαν όμως να είναι πολύ καλύτερα εάν υπήρχαν οι διαδικασίες αυτές οι οποίες θα μας επιτρέπαν να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Σε τι εννοώ? Καταρχήν, υπάρχει απουσία νομοθετικού πλαισίου στην Κύπρο και στην παρακολούθηση και νοσηλεία αυτών των ατόμων στην κοινότητα, που θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυσχεραίνει το έργο των συναδέλφων. Δηλαδή, για να γίνω πιο ξεκάθαρος, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να διέπει την νοσηλεία, την κατοίκον νοσηλεία των ψυχικά ασθενών στην κοινότητα. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα? Όχι, δεν υπάρχει νομοθεσία. Υπάρχει, ξεκίνησαν κάποιες διαδικασίες για να εγκριθεί η νομοθεσία περί νοσηλείας των ψυχικά ασθενών στην κοινότητα, αλλά εξ όσο γνωρίζω δεν έχει ρυθμιστεί από την Βουλή η υποχρέωση, αν θέλετε, του ψυχικά ασθενή να αφήνει τον κοινοτικό νοσηλευτή να επισκέπτεται το σπίτι του και να λαμβάνει τη φαρμακευτική του αγωγή. Και έτσι, κατά ανάγκη, ο νοσηλευτής, ο οποίος επισκέπτεται τον χώρο του ασθενή, είναι φιλοξενούμενος. Δηλαδή, ο ασθενής, εάν δεν επιθυμεί να τον δει, να μιλήσει με τον κοινοτικό νοσηλευτή ψυχικής υγείας, δεν υπάρχει ο νόμος που να τον αναγκάζει. Άρα αυτό πρέπει να αλλάξει, θεωρείτε, βάσει της εμπειρίας σας? Βεβαίως πρέπει να αλλάξει. Θεωρώ ότι πρέπει να ακολουθήσουμε λίγο το αγγλικό των μοντέλων, όπου υποχρεούται ακόμη και να κάνει νοσηλεία στην κοινότητα ο ψυχικά ασθενής, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε τα όπλα, να έχουμε τους μηχανισμούς, διότι αυτή τη στιγμή να πούμε πρακτικά τι συμβαίνει. Ένας κοινοτικός νοσηλευτής θα πάει να αξιολογήσει έναν περιστατικό. Αυτό γίνεται σε τακτική βάση. Όταν λέτε σε τακτική βάση, δηλαδή κάθε πόσο μπορεί να αξιολογεί ένα περιστατικό? Ανάλογα με το περιστατικό. Είναι εξατομικευμένα που γίνεται η αξιολόγηση. Μπορεί η παρουσία του συναδέλφου να είναι είτε κάθε εβδομάδα, είτε κάθε δύο, είτε κάθε τρεις, είτε κάθε μήνα. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, πιθανόν να πρέπει να του χορηγηθεί και η ενέσιμη φαρμακευτική αγωγή. Αυτό θα γίνει. Από εκεί και πέρα, όταν παρατηρήσει κάτι το οποίο ο συνάδελφος αξιολόγησε και κρίνει ότι υπάρχει μια υποτροπή στη ψυχική κατάσταση του ασθενή, τότε θα προσπαθήσει να πείσει τον ασθενή έτσι ώστε να επισκεφτεί τον ψυχίατρο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι και εύκολο στην περίπτωση που ο ψυχικός ασθενής είναι σε υποτροπή. Γι' αυτόν τον λόγο καλούμαστε να βρούμε συμμάχους στην προσπάθεια μας αυτή. Οι συμμάχοι μας είναι ξεκάθαρα πρώτα το οικογενειακό περιβάλλον του ασθενή, να βοηθήσει σε τούτη διαδικασία. Εάν όχι ή εάν δεν μπορεί να το καταφέρει, τότε ενεργοποιούμε άλλους μηχανισμούς, όπως είναι το Γραφείο Ευημερίας, είτε αν δεν παρακολουθείται από το Γραφείο Ευημερίας η αστυνομία. Τώρα δηλαδή προκύπτει ένα περιστατικό, σας το καταγγέλουν. Ποιος πάει? Πάει ο γιατρός που τον παρακολουθεί, ο νοσηλευτής που παρακολουθεί ένα άτομο? Πάει η αστυνομία? Ποιος πάει για να δει τι χρειάζεται ο άνθρωπος αυτός για να ηρεμήσει? Εάν είναι περιστατικό το οποίο απασχολείται, παρακολουθείται από την κοινοτική και έρθει στην αντίληψη μας ότι το περιστατικό αυτόν πιθανόν να υπάρχει υποτροπή, τότε θα γίνει μια προσπάθεια από τον κοινοτικό νοσηλευτή, ο οποίος παρακολουθεί το περιστατικό, έχει αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ασθενή, έτσι ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση. Αν αυτόν δεν γίνει κατορθωτόν ή αν κρίνει ο κοινοτικός νοσηλευτής ότι ο ασθενής είναι όντως σε υποτροπή και δεν δέχεται την παρουσία του κοινοτικού νοσηλευτή, τότε θα επικοινωνήσουμε, όπως σας είπα προηγουμένως, με τον κοινωνικό λειτουργό, ο οποίος μπορεί με βάση του νόμου να παρέμβει, και αν όχι, με την αστυνομία.
Για να καταλάβει ο κόσμος, οι περιπτώσεις οι οποίες μπορεί να εκδοθεί ένα διάταγμα υποχρεωτικής εξέτασης ή υποχρεωτικής νοσηλείας στο νοσοκομείο Αθαλάσσας, τούτη διαδικασία γίνεται από τον προσωπικό αντιπρόσωπο που είναι ο συγγενής του ασθενή, από τους κοινωνικούς λειτουργούς και από την αστυνομία. Αυτοί οι τρεις είναι αυτοί που επιλαμβάνονται την διαδικασία αυτή. Άρα, ουσιαστικά, εσείς θεωρείτε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί το όσο παρακολουθεί έναν άλλο, το πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Έχουμε τέτοιους ανθρώπους? Όπως σας είπα, το προσωπικό το οποίο εργάζεται είναι εκπαιδευμένο να κάνει αυτήν τη δουλειά. Ναι, μπορεί να αξιολογήσει το περιστατικό, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις και ενεργοποιούμε τις διαδικασίες που ανάφερα προηγουμένως. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να υπάρξουν και περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει μια υποτροπή και έτσι να πρέπει να αναλάβει περισσότερων ρόλων η αστυνομία. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποιος είναι ψυχικά ασθενής δεν έχει την, θέλετε, το άλοθη ή το αλάθητο να προβαίνει σε οποιασδήποτε πράξεις. Οπότε οι μηχανισμοί αυτοί είναι οι μηχανισμοί, όπως σας είπα, που έχουμε στα χέρια μας ως κοινωνική νοσηλεία. Άρα υπάρχουν κενά σε αυτούς τους μηχανισμούς. Πρέπει να αλλάξουν οι διαδικασίες, έτσι ώστε να μην ξαναβρεθούμε μπροστά σε τραγωδίες, κύριε Ανδρέου. Εννοείται ότι πρέπει να αλλάξουν οι διαδικασίες. Θεωρούμε ότι ακόμη και κάποιες διαδικασίες μπορεί να υπάρχει απουσία του νομοθετικού πλαισίου, όπως ανάφερα προηγουμένως, αλλά υπάρχουν και κάποιες διαδικασίες οι οποίες έγιναν στο παρελθόν, οι οποίες τούτη τη στιγμή δεν γίνονται και θεωρούμε ότι δυσχεραίνουν και το έργο μας εμάς και καταστάσουν τη φροντίδα. Ποιος ανάλαβε να τα αλλάξει όλα αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, το Υπουργείο Υγείας ανάλαβε όσον αφορά το νομικό κομμάτι, αλλά όσον αφορά την εμπλοκή των άλλων υπηρεσιών, όπως είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες, να πούμε ότι προηγουμένως, πριν κάποια χρόνια, υπήρχε το πώς λειτουργούμε στις υπηρεσίες μας. Κανένας κοινωτικός νοσηλευτής δεν αποφασίζει από μόνος του το πρόγραμμα, το πλάνο που θα ακολουθήσει. Συζητείται το πλάνο αυτό στη διεπαγγελματική ομάδα, η οποία διεπαγγελματική ομάδα αποτελείται από τον ψυχίατρο, τον ψυχιατρικό κοινωτικό νοσηλευτή, τον εργοθεραπευτή και τον ψυχολόγο. Και πριν κάποια χρόνια υπήρχε και κοινωνικός λειτουργός. Η παρουσία του κοινωνικού λειτουργού έδιδε την ευκαιρία σε όλα τα μέλη της διεπαγγελματικής ομάδας να ενεργήσουν άμεσα σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να μην ήταν αυτές που είδαμε τελευταία, αλλά να ήταν περιπτώσεις που ήταν θέματα πρακτικά. Π.χ. ένας ασθενής ο οποίος νοσηλεύεται να χρειάζεται στέγη, επιλαμβάνονταν τα προβλήματα πιο εύκολα. Εδώ και 3-4 χρόνια, μπορεί και περισσότερο, οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν αποσύρει τον κοινωνικό λειτουργό από τις διεπαγγελματικές ομάδες. Άρα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο κλείνουν τα κενά, να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου. Να είστε καλά. Καλά. Καλή συνέχεια.